διαγωνισμό, αλλά μου είναι ότι τώρα είναι αργά να γίνει διαγωνισμό. Περασπίστησα κάτι δικηγόρο και αυτά και τελικά πάω στο πληθυσμό έτσι. Πού είναι το ίδιο. Είναι παπάγου, είναι πρώτη κατοικία, δεν έχω άλλο σπίτι και είναι πατρικό. Αυτή είναι η πολιτική των τράπεζων. Οι τράπεζες τις οποίες τις σώσαμε οι εργαζόμενοι, ο λαός της χώρας με τα μνημόνια, με τις ανακεφαλοποιήσεις 2-3 φορές, μετά από θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που τα αρπάξανε και τα κάνανε θαλασσοδάνεια. Αυτοί είναι οι ληστές οι οποίοι αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Σας ζητάνε 30 χιλιάρικα τώρα. Έχετε να τα δώσετε. Δεν έχω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να αποφτάνε 30 για να αναστήγουν προσωρινά τη διαταγή πληρωμής και έπειτα να κάνουν το διαγωνισμό. Διότι έχω και προβλήματα υγείας, τα οποία τα είχα από παλιά, αλλά επιδιώθηκα τώρα με την κρίση και από όλα αυτά τα οικονομικά και τα τραπεζικά κυρίως και πλησιάζουν τα τραπεζικά. Συνεχίζουμε τον αγώνα για το σπίτι και του συναδέλφου και των υπόλοιπων που είναι μέχρι τέλος του χρόνου πάνω από 2.300 πληστηριασμοί που να γίνουν μέσα στο επόμενο μήνα και θα συνεχίζονται πολύ μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα. Καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες να οργανώσουμε την πάλη περισσότερο με μεγαλύτερο κάνωση για να αποτρέψουμε το να πάρουν οι τραπεζίτες τα σπίτια των εργαζόμενων και των επαγγελματιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα λοιπόν, δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό που λέμε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.